Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τέταρτο μέρος. Λοιπόν, δύο θέματα θα παρουσιάσουμε μεταξύ άλλων και ξένο τύπο βέβαια, πρωτοσέλιδα. Τρέχουν ειδήσεις αυτή τη στιγμή στη διεθνή ειδησιογραφία. Δύο θέματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θέλω να εστιάσουμε λίγο στο φαρμακείο των διακοπών. Αυτό κι αν είναι εναλλακτικό θέμα, πηγαίνουμε διακοπές. Είτε στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό. Οδικός, με πλοίο, με αεροπλάνο. Τι πρέπει να προσέξουμε? Πρέπει να προσέξουμε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα φαρμακείο, ένα τεχνικό φαρμακείο, μία τσάντα που θα έχουμε κάποια φάρμακα, πρώτης ανάγκης βέβαια, αν μας τύχει το οτιδήποτε, ειδικά στις παραλίες. Τι πρέπει να έχει λοιπόν αυτό το ερασιτεχνικό φαρμακείο? Από την άλλη, θέλω να δούμε και θα δούμε τι πρέπει να προσέξουμε όσοι από εμάς αποφασίσουμε να κινηθούμε οδικώς το καλοκαίρι. Τι πρέπει να ελέγξουμε στο αυτοκίνητό μας? Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Πάμε να υποδεχτούμε τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη, να μιλήσουμε αυτή τη φορά όχι για πανδημία, όχι για κορονοϊό, όχι για ελλείψεις φαρμάκων, για το φαρμακείο των διακοπών. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Είναι πάντοτε πολύ ευχάριστο να συζητάμε για διακοπές, έστω και αν αυτές οι διακοπές έχουν να κάνουν με το φαρμακείο των διακοπών. Είναι πολύ ευχάριστο και σας τιμά, πρόεδρε, το γεγονός ότι αποδεχθήκατε και πολύ καλά κάνατε για μένα να συζητήσουμε για ένα θέμα εναλλακτικό, για ένα θέμα ελεύθερο, για ένα θέμα διαφορετικό. Κοιτάξτε, δεν έχω καμία αντίρρηση να συζητάω πάντοτε για ζητήματα που αφορούν τα φάρμακα, τη σωστή χρήση τους, και είναι ένα θέμα το οποίο αποτελεί και από εμάς τους φαρμακοποιούς ένα ζητούμενο. Πώς θα μπορέσουμε να εκπαιδεύουμε σταθερά και διαχρονικά όλους τους συμπολίτες μας ώστε να χρησιμοποιούν σωστά τα φάρμακα. Μάλιστα, λοιπόν. Και πάμε. Επειδή πολλές παρεξηγήσεις γίνονται και σε σχέση με το τι φάρμακα πρέπει να πάρω μαζί μου στις καλοκαιρινές μου διακοπές, και πολλές φορές γίνονται υπερβολές, γίνονται κάποια πράγματα τα οποία είναι εντελώς λάθος, ειλικρινά δεν έχω κανένα πρόβλημα να συμβάλλω στην ενημέρωση του κοινού με έναν τρόπο έτσι ώστε να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Μάλιστα, λοιπόν. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν θα πρέπει να πάρουμε μαζί μας φάρμακα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πού θα πάμε και με ποιον θα πάμε. Είναι διαφορετικό να επισκεφθούμε μια παραλία, μια θάλασσα, και πολύ διαφορετικό να πάμε ένα ταξίδι σε μια πόλη, στο εξωτερικό για παράδειγμα. Επειδή όμως σαν διακοπές εννοούμε συνήθως τη θάλασσα, θα ήθελα να επικεντρωθώ στα φάρμακα τα οποία θα χρειαστούμε πιθανόν να χρησιμοποιήσουμε ως πρώτες βοήθειες στην περίπτωση που κολυμπάμε ή είμαστε στην αμμουδιά ή είμαστε γενικώς στην παραλία, και στις περιπτώσεις αυτές μπορούμε να πάθουμε κάποια θέματα σε σχέση με την υγεία μας τα οποία θα χρήσουν σίγουρα φαρμακευτικής αντιμετώπισης. Κάποια παραδείγματα, πρόεδρε, Δηλαδή, κάποιος ο οποίος παραθερίζει στη θάλασσα πολύ πιθανό να καεί από τον ήλιο. Πέρα από το ότι πρέπει οπωσδήποτε να προσέχουμε να μην γευόμαστε και να χρησιμοποιούμε σύμφωνα με τις σωστές οδηγίες το αντιλιακό μας, είναι ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό για την υγεία μας η σωστή προστασία από τον ήλιο. Δυστυχώς έχουμε να κάνουμε πολλές φορές με εγκάβματα πολύ σοβαρά, γιατί έχουμε παραμελήσει να φροντίσουμε να εφαρμόσουμε το σωστό αντιλιακό. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο δεν είναι ακριβώς φάρμακο, είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να διαλέξουμε ένα σωστό αντιλιακό και να το χρησιμοποιούμε πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες. Από εκεί και πέρα, αν παρόλα αυτά καούμε, καλό είναι να υπάρχει μια ενυδατική κρέμα για να μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε ως πρώτη βοήθεια, και πιθανόν και μια κορτιζονούχα κρέμα θα χρειαστεί στην περίπτωση που το έγκαυμα είναι αρκετά έντονο και δημιουργεί έντονο κνησμό. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να αναζητάμε την ιατρική βοήθεια σίγουρα σε κάθε περίπτωση. Αν το έγκαυμα αυτό είναι εκτεταμένο, δημιουργεί ζάλι σε αυτόν που το έπαθε, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε στο νου μας ότι πρέπει να ενυδατωθούμε σωστά. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά νερά να δώσουμε σε αυτόν ο οποίος έχει καεί. Και από εκεί και πέρα να φροντίσουμε με κάποιο τρόπο να απομακρυνθούμε σίγουρα από την έκθεση των ήλιων και να ηρεμήσουμε σε ένα πιο σκιερό μέρος. Από εκεί και πέρα άλλα προβλήματα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στην παραλία είναι τα τσιμπήματα. Τα τσιμπήματα από μέδουσες, από αχινούς, η επαφή με ίσως με κάποια φύκια τα οποία δημιουργούν αλλεργίες και κάποιες
κάποιους ερεθισμούς στο δέρμα μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται να έχουμε ανάλογα την περίπτωση και το κατάλληλο προϊόν μαζί μας. Για παράδειγμα, τα τσιμπήματα από τις τσούχτρες χρειάζονται ανάλογα την περίπτωση πολύ καλό καθαρισμό με γλυκό νερό, όχι αλμυρό νερό, ίσως την εφαρμογή σόδας και σε κάποιες περιπτώσεις επίσης θα χρειαστεί επίσης της μαγειρικής σόδας εννοώ πάντα. Και από εκεί και πέρα ίσως χρειαστεί και η εφαρμογή κάποιες κορτιζονούχας κρέμας ώστε να αποφύγουμε πάλι την έντονη φλεγμονή στο δέρμα και τον κνησμό που προκαλούν αυτού του είδους τα τσιμπήματα. Στην περίπτωση του αχινού, καλό είναι να προτιμούμε την αμμονία. Η αμμονία μειώνει και τους ερεθισμούς και βοηθάει και τα αγκάθια από τον αχινό να φεύγουν, να μπορέσουμε να τα αφαιρέσουμε με όσο γίνεται πιο εύκολο και ανώδυνο τρόπο. Μάλιστα. Γενικά υπάρχουν απορίες. Και το καλό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να μην κάνουμε του κεφαλιού μας. Έχω δει πάρα πολλά. Αυτό σας λέω. Έχω δει πολλές φορές και λάθος οδηγίες ακόμα και από επαγγελματίες της υγείας. Όπως και να έχει, το σίγουρο είναι ότι πριν φύγουμε να παίρνουμε, πάμε στο φαρμακείο της γειτονιάς μας, να πάμε στο φαρμακοποιό μας και να πάρουμε τις σωστές οδηγίες και ίσως και τα σωστά προϊόντα τα οποία χρειαζόμαστε. Εγώ θα συμβούλευα τον κάθε συμπολίτη μας να μην γεμίζει την τσάντα του με φάρμακα. Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητα, γίνονται πολλές φορές υπερβολές. Πέρα βέβαια από τα φάρμακα τα οποία χρειαζόμαστε, αν έχουμε κάποιο χρόνιο νόσημο και τα παίρνουμε ήδη με κάποια συνταγή. Από εκεί και πέρα ένα απλό αναλγητικό, ένα απλό παυσίπονο, κάποια αλυφή για τα τσιμπήματα ή για τα εγκάβματα, ίσως κάποιες γάζες για να αντιμετωπίσουμε ζητήματα αιμορραγιών αν χτυπήσουμε. Είναι νομίζω αυτά αρκετά για να καλύψουμε τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να δώσουμε σε κάποιον ο οποίος έχει πρόβλημα. Λοιπόν. Όπου και να βρισκόμαστε, ναι, πρέπει να σημειώνουμε πάντοτε πού είναι το πιο κοντινό φαρμακείο, το πιο κοντινό ιατρείο, έτσι ώστε αν χρειαστούμε και επαγγελματική βοήθεια να είμαστε έτοιμοι να τη ζητήσουμε. Λοιπόν, προσοχή για να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι, για οποιαδήποτε απορία να απευθυνθούμε στο φαρμακοποιό της γειτονιάς ή στο φαρμακοποιό μας γενικότερα, το δικό μας άνθρωπο, να γεμίσουμε αυτό το μικρό βαλιτσάκι, τη μικρή έτσι, τσαντούλα, δεν ξέρω τώρα, ο καθένας μπορεί να αποφασίσει ό,τι θέλει, με τα απαραίτητα φάρμακα και τις προσθήκες, πάντα υπό την επίβλεψη ενός ειδικού, ενός επαγγελματία υγείας. Αυτό έχω να πω εγώ. Ακριβώς. Μάλιστα, να είστε καλά, κύριε Σκουντάκη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά.